κι αλλού. Είναι μετανάστες που προωθήθηκαν από Τούρκο διακινητή με βάρκες, με την ανοχή της τουρκικής στρατοχωροφυλακής σε νησίδα του Εύρου και έχουν περισυλλεγεί από τις ελληνικές αρχές. Η δεύτερη ομάδα των μεταναστών μόλις επιβιβάζεται στο λεωφορείο. Ανάμεσά τους είναι ηλικιωμένες γυναίκες από ό,τι βλέπετε, αλλά και μικρά παιδιά. Νωρίτερα η πρώτη ομάδα μας ευχαριστούσε που χάρη στις ελληνικές αρχές κατάφεραν να διασωθούν. Συνολικά οι ελληνικές αρχές περισυνέλεξαν 91 άτομα, 32 άνδρες, 25 γυναίκες και 34 παιδιά. Άνδρες της 4ης ΕΜΑΚ με διασωστικές λέμβους τους μετέφεραν από την νησίδα στα Μαράσια. Συνδράμαμε στην ελληνική αστυνομία με 2 διασωστικές λέμβους της 4ης ΕΜΑΚ με 8 άνδρες στη μεταφορά και μεταφέραμε τους ανθρώπους από το ένα σημείο της νησίδας από σε αυτή την πλευρά. Τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, από ό,τι βλέπετε, με το που παίρνουν οι μετανάστες με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ επί ελληνικού εδάφους, τους φροντίζουν και τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά θα μεταβούν στο λεωφορείο για να μεταφερθούν στο κιτ του φυλακίου. Δεν είχαν νερό, δεν είχαν να φάει 5 μέρες, όπως μας εξήγησαν. Τους παρέχαν πρώτες βοήθειες, ό,τι χρειάζεται, και νερό, κρουασάν, ίσα-ίσα για να μπορούν να πάρουν λίγο δυνάμεις για να συνεχίζουν στο κέντρο που θα πάνε. Οι μετανάστες κατάφεραν να περάσουν στο ελληνικό τμήμα της νησίδας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Από εκεί ζητούσαν βοήθεια προς τις τηλεοπτικές κάμερες. Κολυμπώντας δεν μπορούν να περάσουν γιατί είναι αρκετά ορμητικό. Σίγουρα με βάρκες είναι μεγάλη απόσταση και ειδικά τα μικρά παιδάκια και τα βρέφη δεν μπορούν με τίποτα να περάσουν αγκαλιά με τη μητέρα, με τον πατέρα τους. Στις ελληνικές αρχές έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός, καθώς όπως φαίνεται οι Τούρκοι δουλέμποροι, με την υποστήριξη της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πτώση της στάθμης του Εύρου και στοχοποιούν τις νησίδες του ποταμού. Δεν ξέρω αν είναι απλά φημολογία ή έγκυρη πληροφορία ότι έχει πάρει απόφαση να οθήσει προς την Ελλάδα και πολλούς άλλους πρόσφυγες. Γιατί και η κατάσταση στην Τουρκία, ο τουρκικός λαός επειδή υποφέρει, θεωρεί ως μία αιτία του κακού τη συσσόρευση πολλών μεταναστών στη χώρα τους. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μία ακόμη ομάδα 24 μεταναστών βρίσκεται σε άλλο σύμπλεγμα νησίδων του Εύρου, απέναντι από τη Νέα Βίσα, ενώ από το ίδιο σημείο πριν από λίγες ημέρες πέρασαν στην ελληνική επικράτεια 138 παράτυποι μετανάστες.